να πάω στον κύριο Τριαντόπουλο. Κάνει και γέφυρα αυτό που είπαμε για το πόσο γρήγορα επανήλθε η πόλη με τον κύριο Τριαντόπουλο. Γεια σας κύριε Υπουργέ, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, πολλά για την γιορτή σας που προηγήθηκε, για όλες τις ημέρες που νομίζω ότι όλοι και τα λέμε και τα δεχόμαστε τα χρόνια πολλά, για την αυγένωσέ τους που όλοι προσδοκούμε να είναι καλύτερο. Έτσι. Και να είναι πιο ήσυχο από το προηγούμενο, πιο ήρεμο, και εμείς όσο το δυνατόν περισσότερο αχρίαστοι να είμαστε. Ναι. Κοιτάξτε, τέτοιες μέρες πριν ακριβώς ένα χρόνο λέγαμε τα ίδια. Και η χρονιά είχε στο ξεκίνημά της μια τραγωδία που παρόμοιά της δεν έχει ζήσει η Ελλάδα. Μιλώ για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Και η Θεσσαλία ξαναέζησε κάτι που το είχε ζήσει μεν, αλλά σε άλλη κλίμακα. Αλλάζουν οι κλίμακες. Ναι, γιατί χθες ήμασταν και στα Τρίκαλα. Γιατί και τι έγινε στην περιοδία, πήγατε Τρίκαλα Καρδίτσα χθες. Ναι, είχαμε και την ευκαιρία στα Τρίκαλα να σημειώσουμε τη δυναμική που δείχνουν οι δήμοι, οι μεγάλοι δήμοι, διοικητικά μεγάλοι δήμοι, αλλά και σε έκταση όσον αφορά την αποκατάσταση. Δηλαδή και ο Βόλος και τα Τρίκαλα είναι δήμοι που αξιοποίησαν τις δυνατότητες που έχουν και την έκτακτη χρηματοδότηση από το κράτος και μπόρεσαν να σταθούν στα πόδια τους. Οι εικόνες που έχετε παρουσιάσει και εσείς, αλλά και όλοι μας που μένουμε στο Βόλο, είναι εικόνες επιστροφής στην κανονικότητα, και στα Τρίκαλα ήταν αντίστοιχες, καθώς βέβαια συνεχίζεται η όλη διαδικασία, αλλά καταφέρνουν σε αντίθεση με μικρότερες δυναμικές δήμους, που εκεί, ξέρετε, θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια, μιας και οι διοικητικές δυνατότητες είναι συγκεκριμένες. Γι' αυτό και πολλές φορές χρειάζεται να έχουν περισσότερη αρρωγή από το κράτος, περισσότερη βοήθεια, αλλά και από τους μητροπολιτικούς δήμους. Στα Τρίκαλα, λοιπόν, είχαμε σύσκεψη με τον Δήμαρχο, τον νέο Δήμαρχο, σε συνέχεια και τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Μείνατε και στην Ορκομοσία χθες? Όχι, γιατί έπρεπε είχα να μεταβώ στην πρωί. Είχα πάει το πρωί, όπου είχαμε σύσκεψη με τον Δήμαρχο, είχαμε συνάντηση με τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Να ευχηθούμε καλή θητεία στον νέο Δήμαρχο. Αυτός είναι ο νέος Δήμαρχος, γιατί ήταν μια μεταβατική περίοδος η προηγούμενη, από την υπουργοποίηση δηλαδή. Ακριβώς. Παπαστεργίου και μετά, και το λέμε γιατί χθες βράδυ ορκίστηκε και εκεί η Δημοτική Αρχή, παρουσία του κυρίου Λιβάνη. Και μετά είχαμε και μία σύσκεψη στο επιμελητήριο της περιοχής. Ξέρετε, με τους επιμελητηριακούς παράγοντες έχουμε στενότατη συνεργασία στην υλοποίηση του σχήματος. Άρα αυτό επιβεβαιώθηκε μαζί με τον Υπουργό, τον Κώστα τον Σκρέκα. Αξιολογήσαμε την πορεία μέχρι τώρα, αλλά έχουμε βάλει και μία σειρά από πράγματα στο σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο. Και το απόγευμα επισκέφθηκα την Καρδίτσα, που εκεί είχαμε συνάντηση με τους ΤΟΕΒ. Της Καρδίτσας αλλά και της Λάρισας, του νομού Λάρισας, πάλι σε μια στενή συνεργασία που έχουμε αναπτύξει. Εδώ τη στενή συνεργασία την είχαμε αναπτύξει από τον Ιαννό, από νωρίτερα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκατασταθούν όσο πιο γρήγορα γίνεται οι υποδομές άρδευσης των κτημάτων, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για να μπορέσουμε ό,τι μπορούμε από την παραγωγική κανονικότητα να το διασφαλίσουμε την επόμενη περίοδο. Οπότε εδώ έχουμε βρει τους πόρους για να χρηματοδοτήσουμε τις πρώτες παρεμβάσεις, μια προτεραιοποίηση σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Υπουργό τον Λευτέρη τον Αβγιανάκη, αλλά και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οπότε έχουμε βάλει μπροστά όλη την υλοποίηση όλων των μέτρων, χωρίς να σταματούν φυσικά και οι παροχές, οι επιχορηγήσεις. Σήμερα, χθες είχαμε την πρώτη συνέχεια, ακόμα μια καταβολή. Να κάνουμε σε λίγο αυτόν τον απολογισμό για να δούμε, έτσι, επειδή κλείνει σήμερα ουσιαστικά και η περίοδος των πληρωμών, και να δούμε τι μένει για τη νέα χρονιά. Θα μάθατε για αυτή τη διαμαρτυρία που είχαμε σήμερα από το εργατικό κέντρο της Λάρισας, στην ΔΟΗ της Λάρισας, για το γεγονός ότι η μισή από τους πληγέντες, λέει το εργατικό κέντρο, μένουν χωρίς αποζημίωση τελικά. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει με τις πολλές εκκρεμείς αιτήσεις, γιατί δεν συμπληρώθηκαν σωστά, γιατί είχαν κάποια προβλήματα και ήθελαν επανέλεγχο. Όχι, ή κάποιοι από τους πλημμυροπαθείς δεν θα πάρουν. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Δεν ξέρω πού εδράζουν τα στοιχεία τους. Δεν ισχύει. Ήταν μια κινητοποίηση ανεφ αντικειμένου, μας λέτε.
Δεν γνωρίζω για την κινητοποίηση, αλλά δεν ισχύει αυτό το οποίο λένε, ότι οι μισοί από τους πλημμυροπαθείς δεν έχουν λάβει. Αντιθέτως, έχουν περισσότεροι από 40.000, 40.181 πλημμυροπαθείς. Τώρα μας δίνετε για τη Λάρισα στοιχεία ή για το σύνολο της Θεσσαλίας? Όχι, για το σύνολο της Θεσσαλίας, αλλά και για τη Λάρισα, τα διαστήματα τα βγάζουμε και για όλες τις περιοχές. Άλλωστε, όσοι πολίτες για μία σειρά από λόγους όπου έχουν γίνει οι διασταυρώσεις δεν έχουν λάβει, αρκετοί από αυτούς γιατί δεν δικαιούταν να λάβουν, δεν ήταν μέσα στους δικαιούχους ή κάποιοι άλλοι είχαν προβλήματα, γι' αυτό έχουμε ανοίξει εκ νέου την πλατφόρμα. Άρα οι περιπτώσεις αυτές όμως δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ανέφερε το εργατικό κέντρο. Εγώ δεν είμαι. Τη μεταφορά από εσάς λαμβάνω σαν πληροφορία. Ναι, εντάξει, δείξτε έχω... και τα πλάνα, βρε παιδιά, να δει. Και ο υπουργός τώρα είναι σε ένα γραφείο και κάνει άλλες δουλειές. Μπορεί να μην ξέρει για την κινητοποίηση που είχαμε σήμερα. Αυτή την παράσταση διαμαρτύριας δεν ήταν. Δεν παίξαν και ξύλο οι άνθρωποι. Οπότε αντίστοιχες είχαν κάνει, θυμάμαι, συνεργαζόμενοι φορείς με συγκεκριμένη πολιτική και κομματική, κομματικό χρωματισμό για τις περιοχές της Γιάννουλης, για τις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης, όπου αυτό γνωρίζουν για ποιους λόγους και το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν έχουν καταβληθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οι αποζημιώσεις για την οικοσκευή, γιατί δεν ήταν δηλωμένα στο ε9 το κομμάτι αυτό, το κομμάτι των κατοικιών αυτών. Άρα λέτε ότι είναι περιπτώσεις που μπορεί σε κάποιες από αυτές... Αυτή η κινητοποίηση αντικατροπτίζει τους μισούς πολίτες της Λάρισας που δεν έχουν πάρει... Τώρα μην το πάμε πάρει... ποσοτικά, γιατί εκπρόσωποι τους μαζί με τον κύριο, ακούστε τώρα, μην ξοδέψουμε παραπάνω χρόνο σε αυτό. Λέμε τι ισχυρίζεται η πλευρά του εργατικού κέντρου και βλέπουμε και κάποιους εκπροσώπους πλημμυροπαθών. Τώρα, αν είναι ακριβές, γιατί μιλούν για εκατοντάδες που μένουν εκτός αποζημίωσης. Αν είναι κάποιες εκατοντάδες, είναι ζήτημα. Αν δεν είναι όπως μας λέτε εσείς, δεν είναι ζήτημα. Μα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, όποιος πολίτης έχει κάνει αίτηση, είτε έχει πάρει την αποζημίωση, την πρώτη αρρωγή, και δρομολογούνται και οι άλλες αποζημιώσεις, οι άλλες επιχορηγήσεις, και στις περιπτώσεις αυτές που το δικαιούται έχει λάβει μήνυμα, έτσι ώστε να προχωρήσει, γι' αυτό ανοίξαμε την πλατφόρμα, στις διορθωτικές κινήσεις που πρέπει να κάνει. Η πλατφόρμα η οποία θα ανοιχτεί μέχρι 12 Ιανουαρίου και μάλιστα από τις 5 μέχρι τις 12 θα μπορούν να υποβάλουν και αίτηση και οι συμπολίτες μας από τη Θεσσαλία, οι οποίοι έχουν κάνει μεταβολές στο ε9. Μεταβολές οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ είναι αυτή την περίοδο δεκάδες χιλιάδες. Άρα είναι, θα μου επιτρέψετε να πω, η αίσθησή μου είναι αυτή, αναντίστοιχες των κληρονομικών εκκρεμωτήτων που είχαν. Γι' αυτό και έχουμε βάλει μια διαδικασία ελέγχων και διασταυρώσεων όλων αυτών των αιτήσεων. Οπότε όποιος συμπολίτης μας υποβάλλει με βάση το νέο ε9 αίτηση θα πρέπει να στείλει και τα σχετικά έγγραφα σε ένα συγκεκριμένο email το οποίο έχουμε ανακοινώσει, για να γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες ο έλεγχος και μετά να προχωρήσουμε στην εκταμείευση της αποζημίωσης. Στόχος μας, όπως έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, είναι κάθε πολίτης που δικαιούται να λάβει. Μέχρι τώρα που σας είπα, πάμε να δούμε τις πληρωμές, γιατί μας λέει μια φίλη τώρα, κάθε φορά ξέρετε που βγαίνετε έχουμε πολλά τηλεφωνήματα, αλλά αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο. Λέει, εγώ έκανα την αίτηση, από την Αγριά η φίλη μας τηλεφωνεί. Εγκρίθηκε, μου ήρθε επιβεβαίωση ότι θα πάρω τις 4.000. Οι υπόλοιποι της γειτονιάς, της περιοχής, δεν έχει σημασία, έχουν πάρει, εγώ είμαι στην αναμονή. Είναι από αυτά που θα έρθουν στο επόμενο διάστημα. Μιλάμε για επιχείρηση, μιλάμε για... Για επιχείρηση μιλούμε, για πείτε μου από το... Ναι, εστίαση. Ωραία. Λοιπόν, όπως έχουμε πει και άλλες φορές... Έχει να κάνει με τη χρονική περίοδο που κατατέθηκε, γιατί προφανώς κάποιος που υπέβαλε αίτημα στα τέλη Σεπτέμβριο και κάποιος πριν από 15-20 μέρες δεν θα έχει
φαντάζομαι, την ίδια ταχύτητα στην απόδοση της. Όπως γνωρίζουν, οι πολίτες υποβάλλουν την αίτησή τους στην πρώτη αρρωγή. Παράλληλα, υποβάλλουν και την αίτησή τους στις επιτροπές της περιφέρειας. Οπότε η διασταύρωση γίνεται με βάση τα στοιχεία που έρχονται στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου από τις επιτροπές της περιφέρειας. Άρα, προφανώς, για να μην έχει λάβει μέχρι τώρα η ελάχιστη των περιπτώσεων από την Μαγνησία αλλά και άλλες περιοχές την πρώτη αρρωγή έναντι της επιχορήγησης προς τις επιχειρήσεις, θα σημαίνει ότι δεν έχει έρθει για κάποιον λόγο ή συγκεκριμένη. Άρα είναι σε επεξεργασία, λέτε, ακόμη πιθανότατα η αίτησή της. Και χτες πληρώθηκαν. Δεν ξέρω αν είναι σε επεξεργασία για κάποιον άλλο λόγο. Θα πρέπει να απευθυνθεί στην Επιτροπή της Περιφέρειας ή να απευθυνθεί και εδώ ακριβώς. Το ερώτημα ήταν πού να πάρω να δω τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε στον απολογισμό. Τι πληρώθηκε μέχρι τώρα, κύριε Υπουργέ? Μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί, όπως είπαμε, στο κομμάτι της πρώτης αρρωγής. Έχουν καταβληθεί μέσα από 24 καταβολές 139,2 εκατομμύρια σε 40.181 πλημμυροπαθείς. Είτε είναι νοικοκυριά, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αναφέρουμε πάντα στην πρώτη αρρωγή. Ενώ παράλληλα, όπως έχουμε δεσμευθεί, ξεκίνησε και η καταβολή του ίμιση της επιχορήγησης προς τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά, αυτού που είναι να κληθεί και έχει δεσμευτεί το κράτος να καταβάλει στις πληττόμενες επιχειρήσεις, να δώσει το μισό της επιχορήγησης. Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα, ανάλογα με τα στοιχεία που έρχονται, συνεχίζονται και τώρα. Έχουν καταβληθεί πάνω από 12-13 εκατομμύρια. Μάλιστα, στην Μαγνησία το ποσό αυτό έχει φτάσει τα 2,7 εκατομμύρια σε 230 επιχειρήσεις. Έχουν λάβει λοιπόν το ίμιση της επιχορήγησης ως προκαταβολή. Και αντιστοίχως και το υπόλοιπο έρχεται πότε να περιμένουν? Καταρχήν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η ροή των στοιχείων από τις επιτροπές της περιφέρειας, να λάβουν όλες οι επιχειρήσεις το ίμιση της επιχορήγησης, το 50%, και μόλις ολοκληρωθεί αυτό, ο στόχος μας είναι να καταβληθεί και το υπόλοιπο, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι φάκελοι, οι οποίοι δεν έχουν πάρα πολλά στοιχεία, ενώ παράλληλα τρέχουμε την ίδια διαδικασία και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Εκεί έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία με την περιφέρεια σε μια έκτακτη χρηματοδότηση, έτσι ώστε να μπορέσει η περιφέρεια να προσλάβει, και είμαστε εν αναμονή αυτών των προσλήψεων, επιπλέον γεωπόνους, επιπλέον συμβασιούχους συνεργάτες, ενώ έχουμε προχωρήσει και σε ειδική ρύθμιση, έτσι ώστε τα κλιμάκια να είναι διμελή και όχι τριμελή μέχρι τώρα, για να μπορέσουν να γίνουν περισσότερα κλιμάκια. Άρα να βγει και περισσότερος κόσμος με τις νέες προσλήψεις συμβασιούχων, αλλά και περισσότερες ομάδες των στελεχών αυτών, για να κάνουν τις αυτοψίες όσον αφορά το έγκυο κεφάλαιο, τον πάγιο εξοπλισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Και εκεί θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουμε μία πληθώρα αιτήσεων, με αποτέλεσμα, πέραν των αρχικών μας εκτιμήσεων, να χρειάζεται να γίνουν πάρα πολλές αυτοψίες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλη αυτή την ανάγκη που έχει δημιουργηθεί, και θα ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάγκη. Αναμένουμε λοιπόν από την περιφέρεια Θεσσαλίας να προχωρήσει αφενός στις προσλήψεις των συμβασιούχων και αφετέρου στο να αυξήσει τις ομάδες ελέγχου, τις ομάδες αυτοψίας, με βάση την τροπολογία που περάσαμε, όπου επιτρέπει πλέον από τριμελείς να γίνουν διμελείς οι ομάδες, άρα να έχουμε περισσότερες... Για να αποδεσμευτούν δυνάμεις για να ασχοληθούν, μάλιστα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε θέσει και μάλιστα έχουμε ζητήσει και θα έχουμε, εκτιμώ, από τις πρώτες κιόλας μέρες της νέας χρονιάς, συσκέψεις συνεργασίας και με τον Περιφερειάρχη, τον οποίο... Πώς θα πάτε με τον κύριο Περιφερειάρχη? Μια χαρά. Αν και το στοίχημά του εκφεύγει των αρμοδιοτήτων, έχει δεσμευθεί στη μητέρα μου να αδυνατήσω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει αναλάβει. Πήγατε, κάνατε κι εσείς αυτό το τεστ που έκανε και ο Αβγενάκης? Δεν το έκανα ακόμα, επειδή τώρα θα μας παρακολουθεί η μητέρα μου. Κάθε φορά πρέπει να έχει γίνει η μεγαλύτερη οπαδός του νέου Περιφερειάρχη, γιατί σε μια συζήτηση που είχαμε δεσμεύτηκε ότι θα χάσω πολύ γρήγορα κιλά. Άρα καταλαβαίνετε ότι ήταν. Καλά, να μην τώρα, τώρα κι εσείς όμως είστε ένας νέος άνθρωπος που μαζί με όλες τις φροντίδες που σας έχει αναθέσει ο Πρωθυπουργός για τον κόσμο, για την κοινωνία, πρέπει να φροντίσετε και τον εαυτό σας. Τώρα δεν θέλω να κάνω νουθεσίες εγώ. Ποιος είμαι εγώ να κάνω νουθεσίες? Σε έξυπνο άνθρωπο απευθύνομαι. Όχι, αλλά όλοι η αναβλητικότητα σε αυτές τις προσωπικές μέρημνες είναι χαρακτηριστικό των πολύ busy ανθρώπων, των πολύ άσχολων ανθρώπων, έτσι. Οπότε κάντε τόσο χατήρι στη μαμά.
Αυτό θα το κάνουμε σίγουρα. Είναι δέσμευση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε. Είναι αυτή η ιστορία, έχω... γιατί και εγώ δεν πρόλαβα να καταλάβω. Το έλεγε ένα βράδυ που κάπου είχαμε βρεθεί ο Κουρέτας. Τι είναι, παίρνει αίμα και βλέπει τι δεν κάνει καλό, τι προκαλεί δυσανεξία στον οργανισμό, τι δυσκολεύει τον οργανισμό. Δεν το γνωρίζω. Η αλήθεια είναι ότι ενώ είχαμε δώσει ραντεβού κάποια στιγμή να πάμε, δεν μπόρεσα εγώ να τα αποκριθώ. Αλλά είναι μία από τις δεσμεύσεις μου αυτές σε ένα πλαίσιο γόνιμης και καλής γενικότερης συνεργασίας που έχουμε. Άλλωστε, όλη αυτή την περίοδο που εμπλέκομαι με τα κοινά, συνεργάζομαι με ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της κεντρικής κοινής από όλο το πολιτικό φάσμα. Όσο άλλωστε, όταν πρόκειται αυτή η συνεργασία να ωφελήσει τον τόπο μας, τη Θεσσαλία. Κυρία Τριαντοπούλου, οι μαμάδες πάντα έχουν τα κουμπιά για τα παιδιά τους. Όταν μάλιστα τα παιδιά είναι και αγόρια, ξέρουν καλύτερα τα κουμπιά. Αυτές τις ημέρες, εκτός από τις ευχές, τις αγκαλιές, τα φιλιά, βρείτε και το κουμπί και να τον πείσετε 2 του μηνός. Να είναι στο εργαστήριο Κουρέτα και ας μην είναι ο ίδιος ο Περιφερειάρχης, ας είναι στο γραφείο του που νομίζω ότι θα φύγει για λίγο για να πάει να παραστεί ο ίδιος στην αιμολυψία για να μπει σε δρόμο και αυτό το θέμα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε μετά την ωραία παρένθεση. Για πάμε να δούμε λοιπόν. Λέτε πως αποδεσμεύονται δυνάμεις, άρα περισσότεροι άνθρωποι ρίχνονται στη μάχη για να προχωρήσουν γρήγορα. Τι πόσα εκτιμάτε ότι θα αρχίσουν να δίδονται στο ξεκίνημα της χρονιάς? Πού θα φτάσουμε δηλαδή για να κλείσει αυτή η ιστορία της πρώτης αρρωγής, τουλάχιστον που σας αφορά? Έχουμε στο κομμάτι της πρώτης αρρωγής, δεν έχουμε δρόμο να διανύσουμε. Δηλαδή, είναι μικρά ακόμη, οι εκκρεμότητες είναι λίγες. Αυτό που σας ανέφερα και στην αρχή, οι εκκρεμότητες πλέον είναι μετρημένες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τις γνωρίζουμε και οι ίδιοι οι πολίτες, γιατί έχουμε συνομιλήσει με τους περισσότερους από αυτούς σε όλες τις διαστάσεις. Στα Τρίκαλα μιλούσα με έναν φίλο. Εγώ δεν έχω πάρει, μου λέει, την πρώτη αρρωγή για την οικοσκευή. Λέω, πού έχετε καταθέσει? Κατέθεσα, λέει, για την αποθήκη μου. Μα λέω, η αποθήκη, λέω, δεν δικαιούται η οικοσκευή, δεν είναι σπίτι. Α, μάλιστα. Ένας άλλος φίλος πάλι στα Τρίκαλα μου ανέφερε ότι έχει πάρει την πρώτη αρρωγή για την οικοσκευή, περιμένει να πάρει για τη στεγαστική συνδρομή, το δεύτερο κομμάτι. Άρα όλο αυτό έχει μπει σε μια διαδικασία, όποιες περιπτώσεις πρέπει να διορθωθούν, γι' αυτό έχουμε κρατήσει εκ νέου και ανοιχτή την πλατφόρμα για να διορθωθούν, ενώ παράλληλα, είμαστε σε στενή συνεργασία με τους Δήμους και με τις περιφέρειες, με την περιφέρεια, με τις περιφερειακές ενότητες, για να προχωρήσουν μια σειρά από παρεμβάσεις στις υποδομές. Ξέρετε, σήμερα ανακοινώσαμε άλλη μια νέα έκτακτη χρηματοδότηση πάνω από 32 εκατομμύρια προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να αφορά τη Θεσσαλία. Να αφορά το Βόλο, να αφορά τα Τρίκαλα, να αφορά. Άρα, τα 6 εκατομμύρια που μας ανακοίνωσε ο Δήμαρχος για την Κουκουράβα. Προέρχονται από αυτή ή είναι από άλλη? Ακριβώς. Προέρχονται από αυτή την έκτακτη χρηματοδότηση. Ακριβώς. Πείτε μας γιατί έχουμε λίγο μπερδευτεί με το θέμα του λιμανιού, που πρέπει να γίνουν άμεσα οι εργασίες, να μην χάσουμε και άλλα κρουαζιερόπλια που λόγω βάθους είναι, να το εξηγήσουμε, το λιμάνι εκεί που ελιμενίζονται τα κρουαζιερόπλια ανάμεσα σε 2 χυμάρους που κατέβασαν τεράστιες ποσότητες χώματος. Πρόσθεσαν 2 μέτρα κυριολεκτικά από το βυθό προς την επιφάνεια της θάλασσας, πρόσθεσαν 2 μέτρα, αφαίρεσαν 2 μέτρα από το βάθος του λιμανιού, να το πούμε απλά. Εκεί λοιπόν εξασφαλίστηκε η πίστοση, και αν ναι, θα τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες ή ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί η πίστοση? Η πίστοση έχει εξασφαλιστεί. Δηλαδή, ουσιαστικά, όπως έχουμε πει και σε άλλες των περιπτώσεων, τώρα μάλιστα, όπως γνωρίζετε, στο τέλος του χρόνου προσπαθεί να γίνει διευθέτηση όλων των δημοσιονομικών εκκρεμωτήτων της χρονιάς. Άρα, προσπαθεί το Υπουργείο Οικονομικών να δει αν μπορεί να εξασφαλίσει πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ή από άλλη χρηματοδοτική πηγή, έτσι ώστε να μην αξιοποιήσουμε τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, δηλαδή πόρους που διαχειριζόμαι εγώ στο σκέλος της αποκατάστασης. Άρα οι πόροι υπάρχουν,
μένει να πάρει την τελική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε άλλους χρηματοδοτικούς πόρους μέχρι τέλος του έτους. Με αποτέλεσμα, στις αρχές του έτους, είτε θα αξιοποιηθούν ευρωπαϊκοί πόροι, είτε θα αξιοποιηθούν οι πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, όπου θα διαθέσουμε στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Ήδη έχουμε επικοινωνία με το ΤΑΙΠΕΔ για να τρέξει γρήγορα τις διαδικασίες, έτσι ώστε μέσα στο εξάμηνο να τρέξει, στο πρώτο εξάμηνο δηλαδή, από τους πρώτους κιόλας μήνες, να ξεκινήσει η σχετική διαδικασία. Είναι ένα έργο που είναι κοντά στα 5 και κάτι περισσότερο εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά το κομμάτι της αποκατάστασης των βυθών, όπως και εσείς περιγράψατε, κοντά στο λιμάνι του Βόλου, γύρω από το λιμάνι. Άρα ίσως να προλάβουμε το καλοκαίρι, και αν δεν το προλάβουμε είναι κάτι που πρέπει να γίνει πάντως. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο επηρεάζει και την καθημερινή λειτουργία αλλά και την ίδια την υπόσταση του λιμανίου, καθώς θα πρέπει να αποκατασταθεί. Πότε κατακυρώνεται ο διαγωνισμός? Όχι ότι είναι στο δικό σας πεδίο, αλλά έχουμε ενημέρωση για το πότε θα ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του λιμανιού στον ιδιώτη? Με την ενημέρωση που είχα πριν από λίγες ημέρες, ναι, δεν ξέρω αν κάτι έχει αλλάξει. Ωραία. Είχαμε μία ένσταση, οπότε αυτό πάει λίγο παρακάτω. Πάει πίσω τη διαδικασία. Ευχαριστούμε, αλλά, κύριε Υπουργέ. Εξέταση θα πάω να κάνω κι εγώ στον Κουρέτα. Δεν έχει να κάνει. Δεν πάει έτσι. Δεν έχω ανάγκη, αλλά καλό είναι να ξέρουμε, να διαβάζουμε, αφού έχουμε την τεχνολογία, να διαβάζουμε λίγο τα του σώματός μας, του οργανισμού μας. Είχα ξεκινήσει το καλοκαίρι να κάνω κάτι αντίστοιχο και είχα βάλει στοίχημα με τις κόρες μου για κάθε Σαββατοκύριακο. Ναι. Εάν δεν έχανα κιλά, τις έδινα χρήματα για να πάρουν πλούσιες οι κόρες. Γίνανε πλούσιες και μάλιστα κάθε πρωί ερχόντουσαν το καλοκαίρι και μου φέρανε φαγητά στο κρεβάτι για να σπάστε τον όρκο, έτσι. Για να διασφαλίσουν ότι θα πάρουν χρήματα. Οπότε μέχρι τώρα. Νομίζω είναι οι πρώτες που θα χαρούν. Σύζυγος, μαμά, κόρες, θα χαρούν πρώτες. Λοιπόν, γεια και χαρά, καλή χρονιά να έχουμε. Καλά, καλή γεια σας, κύριε Υπουργέ.